Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα είναι 10 του Μάρτη, μαζί στις 3, όπως άλλωστε καθημερινά, από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι αύριο θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση ιστορική, με αφορμή αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, έτσι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, για ένα ολόγραμμα το οποίο ουσιαστικά θα στηθεί, προκειμένου να δείχνει, αν θέλετε, μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας τον πρίγο του Ναγιάκ. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε με το ολόγραμμα, θα ασχοληθούμε με τον πρίγο του Ναγιάκ επ' ευκαιρία. Και επίσης την Πέμπτη θα είναι κοντά μας ένας παπάς για να βοηθήσει για τον κορονοϊό, χαρτολογό δηλαδή, ενώ έρχεται για μια πολύ σημαντική κοινωνική εκδήλωση, στήριξη του Συλλόγου Καρκινοπαθών και κυρίως, αν θέλετε, μια προσπάθεια για να δώσουν αίμα όλοι όσοι έχουν την δυνατότητα και καλά την υγεία τους. Αναφέρομαι στον συμπατιώτη μας και πρωταγωνιστή στην γνωστή τηλεοπτική σειρά της Άγριας Μέλισσης, τον Κωστή τον Σαββιδάκη, ο οποίος είναι φίλος από παλιά. Λοιπόν, τώρα να παρουσιάσω τον προσκεκλημένο μας. Είναι ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Παναγιώτης Κουνάκης. Καλησπέρα κύριε Κουνάκη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ έτσι, για την παρουσία και πάμε να πούμε, διότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο μενού επικαιρότητας. Έχουμε θέματα τα οποία έχουν και μία τοπική διάσταση, βέβαια είναι θέματα που απασχολούν την παγκόσμια κοινωνία, αλλά και ζητήματα εθνικά, κορονοϊός, επιπτώσεις για τον τουρισμό, τι ακριβώς συμβαίνει, τι πρέπει να προσέξουμε, μεταναστευτικό και έχουμε και μία σειρά θέματα που αφορούν την λειτουργία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, για διάφορα θέματα και προβλήματα. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω από το θέμα του κορονοϊού και να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι μέχρι στιγμής η διαχείριση και από την πλευρά της περιφέρειας, της πολιτείας, έτσι για να μην σταθούμε σε αυτό, είναι σωστή και τι πρέπει να περιμένουμε και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το γεγονός. Κοιτάξτε, καταρχάς πιστεύω ότι ο Υπουργός Υγείας το πάει πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε για την ώρα θανάτους. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες. Και η Περιφερειακή Αρχή σε γενικές γραμμές τα έχει καταφέρει, αν και θα πρότεινα ότι θα πρέπει να έχουμε κάποια κονδύλια για crisis management αυτή την περίοδο, όπως και το προσφυγικό, όπως και αυτό θα πρέπει στον τουρισμό πάνω να έχουμε μία κατηγορία, κάποιους πόρους που επί ανά πάσα στιγμή θα τους χρησιμοποιούμε για τέτοιες περιπτώσεις έκτακτες. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο η Περιφερειακή Αρχή μπορεί να το διαχειριστεί τέλεια. Mm-hmm. Επομένως, μία ομάδα ειδικών που ανά πάσα στιγμή θα είναι στη διάθεσή μας και θα ασχολείται με αυτό το πράγμα, θα ήταν πάρα πολύ βοηθητική. Ναι. Φαντάζομαι σίγουρα υπάρχει η δυνατότητα δηλαδή αυτής της συνεργασίας, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα, κοιτάξτε μπροστά την κάμερά σας, είναι ένα πρόβλημα το οποίο τώρα ξεκίνησε, τώρα γίνεται μια διαχείριση. Νομίζω ότι στο παρελθόν είχε υποθεί ότι θα υπήρξε μια επιτροπή διαχείρισης κρίσεων στην περιφέρεια ή απατώμε. Κατά καιρούς είχαμε πει, τουλάχιστον όταν και εγώ άνοικα στην Περιφερειακή Αρχή, την προηγούμενη φορά, το είχαμε συζητήσει. Δεν έχει έρθει έτσι σε μια κατάσταση τέτοια που μπορούμε να περιμένουμε πράγματα. Mm-hmm. Και ο Σύλλογος των Ξενοδόχων μας έχει πει ότι θα έπρεπε να έχουμε αυτή την... θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η δομή και ειδικά στο νησί μας, το οποίο είμαστε αποκλειστικά ωφελούμενοι από τον τουρισμό. Ναι. Αν έχετε δει πρόσφατα, ήρθε ένα κρουαζιερόπλοιο στο οποίο δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Κάποιοι θεωρήσαν ότι είχε περιστατικό κορονοϊού, κάποιοι αντιδράσαν να μην έρθει. Εάν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και κλείσουμε τα σύνορα, ας πούμε, τότε φέτος η σεζόν θα είναι χάλια και ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Επομένως, αυτό που θα θέλαμε όλοι είναι να υπάρχει σωστός έλεγχος. Όπου υπάρχουν τέτοια γεγονότα, τέτοια περιστατικά, να απομονώνονται, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που χρειάζεται, να απομονωθούμε και λίγο, δεν είναι κακό, να ακολουθήσουμε όλες τις οδηγίες, να ελέγχουμε αυτούς που έρχονται και να μην τους διώχνουμε. Γιατί αν ξεκινήσουμε και κλείσουμε τα πάντα, τότε το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Οι οικονομικές επιπτώσεις θα είναι φοβερές για το νησί. Φαντάζομαι ότι επειδή είναι και ιδιαίτερα επίκαιρο, από τη μία δηλαδή περιμέναμε χρόνια, έτσι. Περιμέναμε ουσιαστικά να μπει η Τουρκία στην αγορά της κρουαζιέρας για να αυξηθούν και οι πλοίες προς την περιοχή μας. Αυτό διαφοροποίησε την κατάσταση. Συγκεκριμένα πράγματα. Κάπως η Τουρκία τα βρήκε με την Αμερική και άνοιξε την Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς. Χωρίς να βάλει κάποιος το χέρι του. Όχι. Καλά κάνει και το λέτε, γιατί καμιά φορά... Να μην το καπηλευτεί κανείς. Είναι ένα τυχαίο γεγονός. Ακριβώς. Ένα τυχαίο γεγονός που πάνω που είπαμε, δόξα τω Θεώ, επιστρέφει κρουαζιέρα στο νησί.
Ξαφνικά έχουμε αυτό το πρόβλημα του κορονοϊού και πρέπει να το διαχειριστούμε με τέτοιο τρόπο, χωρίς πανικό και με ψυχραιμία, ενωμένοι, ώστε να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία για άλλη μία φορά. Ναι, ναι, βεβαίως. Πάντως, καλά κάνετε και το αναφέρετε να το καταλάβει και ο κόσμος. Δηλαδή, ότι μπήκε η Τουρκία φέτος στο παιχνίδι, οφείλεται στην Τουρκία, οφείλεται στις διάφορες ισορροπίες και κυρίως στον προγραμματισμό που κάνουν οι ίδιες εταιρείες. Δεν οφείλεται ότι επειδή πήρε τηλέφωνο ο Παναγιώτης Κουνάκης ή ο Τέρσο Χατζηγιάννου ή ο Τάδε, έτσι. Για να διευκρινίσουμε αυτά τα επειδή ζητήματα. Επειδή έχω κάνει πολλές συναντήσεις με φορείς της κρουαζιέρας. Ναι. Η κρουαζιέρα για να οργανώσει, να έθεσε ένα προορισμό θέλει 2 χρόνια, για να ακυρώσει θέλει 2 ώρες. Σωστά. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο περιστατικό και όταν ξεκινάμε και λέμε μην έρθετε, μην έρθετε, θα υπάρχει μεγάλο θέμα. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε βέβαια να τους ελέγχουμε, έτσι. Βεβαίως. Υπάρχει τρόπος να τους ελέγχουμε. Μα νομίζω ότι το πρωτόκολλο ισχύει, δηλαδή είναι υποχρέωση και των καπετανίων να δίνουν πλήρη ενημέρωση. Το πρωτόκολλο τηρήθηκε και όταν το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο, το Όπερα, έπιασε τον λιμάνι της Ρόδου, διότι είχε προηγηθεί ο έλεγχος από το Ηράκλειο, όπου υπάρχει ειδικός φορέας και έχει μια άλλη λειτουργία εκεί. Προηγήθη λοιπόν ο έλεγχος στο Ηράκλειο, πήραμε τα δεδομένα, έγινε ο έλεγχος και το πρωτόκολλο τηρήθηκε και γι' αυτό δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και βέβαια αργότερα υπήρχε και διάψευση της είδησης. Αυτό όμως, κύριε Κουνάκη, και ως επαγγελματία το σημειώνω, έχει να κάνει και με το δικό μας τον τρόπο λειτουργίας και αίσθηση ασφάλειας. Δηλαδή τα μαγαζιά πρέπει να έχουν τα αντισηπτικά κτλ. Για να δίνουμε και στον επισκέπτη ότι και εμείς είμαστε προετοιμασμένοι. Σίγουρα πρέπει να βάλουμε όλο το χέρι μας και να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πάντως το να αποφύγουμε τον τουρισμό θα είναι τραγικό λάθος. Ναι. Και συνιστούμε ψυχραιμία σε όλους. Σωστά. Πολύ σωστά. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι στο τραπέζι και δημιουργεί πάρα πολλές αντιδράσεις. Ενίοτε κάποιες μπόρες περνάνε και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αναφέρομαι στο θέμα που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό. Δεν είναι εύκολο θέμα στην διαχείρισή του. Και θα ήθελα να ακούσω καταρχήν την άποψή σας για το θέμα και για τη διαχείριση. Να αναφέρω ένα τελευταίο δεδομένο. Πριν από λίγα λεπτά έχουμε 140 παράνομους μετανάστες, μπήκαν δηλαδή μετά από την 1η του Μάρτη, στο λιμάνι της ΚΟ, περιμένουν να περάσει αρματαγωγό. Έχουμε επίσης 120 στο λιμάνι του Καστελορίζου ή στο Καστελόριζο. Και έχουμε επίσης 252 στην Λέρο, που και αυτοί περιμένουν να περάσει το αρματαγωγό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το αναφέρω ως είδηση. Ναι, κύριε Κουνάκη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι, και θέματα, είναι θέματα βασικά της κεντρικής κυβέρνησης, έτσι. Ναι. Αυτό που όλοι θα θέλαμε να ξέρουμε είναι τα κλειστά κέντρα πώς θα λειτουργούν. Μία παρατήρηση που ήταν σχεδόν και από τα 51 μέλη του Περιφερειακού ήταν ότι αυτά τα κλειστά κέντρα θα είναι ανθρώπινα. Όλοι θέλουμε να είναι ανθρώπινα, να είναι ελεγχόμενα και να υπάρχει αποσυμφόρηση στα νησιά. Κανείς δεν ζήτησε να γίνει κλειστό κέντρο σε άλλο νησί. Σε αυτό να είμαστε ξεκάθαροι. Και αν κατηγορήθηκε και ο Περιφερειάρχης γι' αυτό, μπορεί να μην το πιστεύετε, θα τον υποστηρίξω αυτό το θέμα, δεν είπε ποτέ να γίνει κλειστό κέντρο σε άλλο νησί. Βέβαια, σε αυτό να είμαστε ξεκάθαροι, το δίκαιο. Όχι, δεν μα έτσι να το λέμε. Έχοντας την θα ήμασταν οι πρώτοι που θα του λέγαμε ότι αυτό αποκλείεται. Όπως και κανείς δεν θα ήθελε αυτή την πρόταση του κύριου Κόλλια κάποια στιγμή που είπε ότι να πάρουν και άλλα νησιά, να γίνουν και σε άλλα νησιά κλειστά κέντρα. Και αυτή ήταν μια παραδεκτή πρόταση. Συμφωνούμε βέβαια στο θέμα της αποσυμφόρησης, συμφωνούμε στο θέμα του ελέγχου, συμφωνούμε ότι τώρα έτσι όπως έγινε η κατάσταση και στον Εύρο και προσέχουμε τα σύνορά μας, έτσι πρέπει να γίνει και εδώ. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν και σίγουρα να δείξουμε και την αλληλεγγύη εκεί πέρα που χρειάζεται. Έτσι. Ναι. Προφανώς ο κ. Κόλλιας, δεν θέλω να το δικαιολογήσω, το ανέφερε σε μια προσπάθεια να υπερασπιστεί το νησί του. Έτσι. Δηλαδή το ότι να γίνουν και να σηκώσουν και άλλοι το βάρος. Ναι, και νομίζω θυμίζω ότι εκεί πέρα, όχι έχασε το δίκιο του, αλλά θα μπορούσαμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι στην αποσυμφόρηση, όπως συμφωνήσαμε όλοι. Αλλά στο να μεταφέρουμε ένα πρόβλημα σε κάποια άλλα νησιά που δεν το σηκώνουν, όπως Κυλαίρος δεν το σηκώνουν, έτσι. Είναι πάρα πολλοί ο κόσμος. Ο κόσμος πρέπει να είναι πολύ λιγότερος και θα πρέπει και η Ευρώπη να μας βοηθήσει, που δεν μας βοηθάει. Πάντως, κύριε Κουνάκη, η ένσταση από τον κύριο Κόλλια και από τον κύριο Κιταρά είναι ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι, μένει σε μια διαδικασία μιας πρώτης, αν θέλετε, προσέγγισης, αποσυφόρηση, αλλά αυτοί εδώ και χρόνια βιώνουν αυτό το δράμα. Εδώ είναι η ένσταση. Κοιτάξτε, σίγουρα θα πρέπει σε αυτό το περιφερειακό που συζητούσαμε για αυτά να είναι εκεί και ο Δήμαρχος ΚΟ και ο Δήμαρχος Λέρου. Να μας ακούσει. Στην ουσία δεν είχαμε πολύ μεγάλες διαφορές και ταπεινά από όλους. Απλά σίγουρα αυτό που θα θέλαμε όλοι να είναι ανθρώπινες εγκαταστάσεις. Δηλαδή και τα κλειστά κέντρα ακόμα κανείς δεν μας είπε πώς θα λειτουργήσουν.
Καλά, προφανώς δεν σας είπε γιατί αλλά και στην κυβέρνηση δεν γνώριζαν. Δηλαδή εδώ είχαμε απίστευτα να συμβαίνουν και για την κυβέρνηση. Όχι ότι είναι εύκολα τα πράγματα, δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα, αλλά και η ίδια να βάγισε. Δηλαδή έχουμε ομολογία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δείτε τι γίνεται αυτές τις μέρες. Φωνάζει κανείς για αυτό το οποίο συμβαίνει στο Καστελόριζο, επειδή βλέπω και τους δημάρχους να στέλνουν και τους δημάρχους εδώ μηνύματα. Στο Καστελόριζο, στην ΕΚΟ και στην Λέρο, έχουν μείνει αμανάτοι αυτοί οι άνθρωποι έξω από τα λιμεναρχεία, μέσα στον οικισμό, μολύνουν κτλ. Ποιος χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται βοήθεια. Και αν έχετε παρατηρήσει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού, στην ουσία συμφωνεί με τον νέο Πρωθυπουργό ότι τα σύνορα πρέπει να κλείσουν. Αυτό που έγινε πάνω πρέπει να γίνει και στα νησιά. Χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη βοήθεια. Δεν είναι δυνατόν να αφήσει μια τοπική κοινωνία στο έλεος του Θεού. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είναι και ιδιαίτερα επικαιρό. Έχουμε και εξελίξει σήμερα. Από ό,τι διαφαίνεται, έφυγε από τις Βρυξέλλες χωρίς συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Εύρο, αλλά και για τα νησιά, ο Τούρκος πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος μάλιστα υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν γνωρίζει το διεθνές δίκαιο. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει αναστροφή στα θέματα αυτά. Πρέπει όταν να μάθει το διεθνές δίκαιο να διαβάσει τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να ξέρουν ότι η στάση που υιοθέτησαν στη Μεθόριο ήταν δολοφονική. Υπάρχουν 4-5 πρόσφυγες νεκροί στα σύνορα. Συνεχίζει βέβαια τα fake news ο Τούρκος πρόεδρος. Το θέμα είναι ότι δεν τα βρήκε με την Ευρώπη. Και εφόσον δεν τα βρήκε με την Ευρώπη, φοβόμαστε ότι θα υπάρξει επιδείνωση του προβλήματος. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο Ερντογάν είναι ένας στιγνός εκβιαστής και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Προσπαθεί να καλύψει τα προβλήματα που έχει στο εσωτερικό του. Ναι. Με αυτό που προσπαθεί να κάνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα πρέπει να μας βρει ενωμένους. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρέπει να αφήσουμε λίγο τις πολιτικές μας διαφορές και όλοι να ενωθούμε, γιατί αυτό το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ναι. Έτσι, ο Ερντογάν δεν μπορεί να μας μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί η χώρα του είναι κατατάσσεται 200 θέσεις πιο κάτω από τη δική μας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, αλλά έξω και πέρα από τις διάφορες προσεγγίσεις τις δικές μας, τι κάνουμε επί της ουσίας. Χθες μου έλεγε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής στον Κινάρ, ο κ. Χρυστοδουλάκης. Και αυτή είναι η πρόταση του Κινάλ, να μπει βέτο από τη χώρα σε οποιαδήποτε οικονομική συμφωνία είναι σε εξέλιξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τουρκία, να σταματήσει η χρηματοδότηση για να πιεστεί επί της ουσίας ο Ερντογάν. Συμφωνείτε, διαφωνείτε? Κοιτάξτε, αυτή δεν είναι μια κακή πρόταση, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να κάτσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και να τη συμφωνήσουν. Δηλαδή, σε κάποια πράγματα πρέπει πλέον να πηγαίνουμε ενωμένοι. Ειδικά σε αυτό. Δεν μπορεί ο καθένας να έχει τη δική του πολιτική. Σε αυτό πρέπει να πάμε μαζί. Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή είναι και ιδιαίτερα επίκαιρο, μπαίνει και για την περιοχή μας. Εμείς, με αφορμή και αυτή την τοποθέτηση, θα έχουμε μια, αν θέλετε, ιστορική προσέγγιση ή μια προσέγγιση της Σύρνα. Τι λέτε για αυτή την πρόταση που ακούγεται από τον κύριο Βαλινάκη για δημιουργία hot spot προαναχωρησιακών κέντρων ουσιαστικά σε κατοίκητα νησιά? Και μπήκε το θέμα και η πρόταση Βαλινάκη για την Σύρνα ή αλλιώς Σύρνα. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει η διαχείριση να γίνεται τοπικά και πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή θα πάμε να χτίσουμε κάπου αλλού, να τους πάρουμε εκεί. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, το πρόβλημα υπάρχει. Όπως είπατε, είναι 120 άτομα στο Καστελόριζο. Τι κάνουμε με αυτούς? Ναι. Θα έπρεπε να επενδύσουμε στη συνταχή αποσυμφόρηση. Όποιος είναι να γυρίσει πίσω, να γυρίσει πίσω. Όποιος είναι να μείνει, να πάει στο μέρος που πρέπει, και η Ευρώπη πρέπει να βάλει λίγο το χέρι της. Αυτό το πράγμα, να τους πάμε σε κάποιο άλλο μέρος, να ξαναφτιάξουμε δομές, να τους πάμε να είναι απομονωμένοι. Και στο κάτω καταγραφής, που ξέρουμε, μια απομονωμένη κοινωνία των 10.000 ανθρώπων, πόσοι θα τους κρατήσουν εκεί πέρα? Δηλαδή, δεν ξέρουμε και τι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω βέβαια ότι για αυτό το θέμα ξεκινήσει σας δημόσιος διάλογος. Πάρα πολλοί συμφωνούν. Πάρα πολλοί ενίοτε αντιδρούν για αυτή την σκέψη. Πάντως, σίγουρα τα νησιά μας, σίγουρα η Λέρος, δεν μπορεί να έχει ένα πληθυσμό 7.000 κόσμου και 3.000 μετανάστες, πρόσφυγες. Αυτό είναι αδιανόητο. Ναι. Πρέπει να σηκώσουν ό,τι μπορούν. Οι υπόλοιποι πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνεται διαχείριση στην υπηρετική Ελλάδα. Δεν μπορούν να μένουν στα νησιά. Ναι. Ναι, αλλά με ποιον τρόπο γίνεται η αποσυμφόρηση? Γιατί τα λέμε τώρα, έχουν περάσει πόσοι μήνες, λέμε για την αποσυμφόρηση. Κανονικά, η υπηρεσία ασύλου. Περιφερειακό σύμβουλο για την αποσυμφόρηση, λένε οι υπουργοί για την αποσυμφόρηση και στα νησιά ακόμη παραμένουν. Νομίζω ότι πρόσφατα. Κρεμούνται όλοι. Πήραμε 700 εκατομμύρια, τουλάχιστον έτσι μας τάξανε. Όχι, μας τάξανε. Μας τάξανε 700 εκατομμύρια. Να τα δούμε. Μπορούμε να επενδύσουμε στις υπηρεσίες ασύλου και να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία πάρα πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε είναι η ταχύτητα. Αυτό μας λείπει. Μάλιστα. Λοιπόν. Τώρα, φεύγουμε από αυτό, να πάμε λίγο με αφορμή δηλαδή και αυτό, να πάμε λίγο στη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Έχουν ουσιαστικά περάσει 6 μήνες από την νέα περιφερειακή θητεία. Εσείς έχετε μία εμπειρία και από την προηγούμενη περίοδο, αλλά έχετε μία νέα παράταξη. Πώς λειτουργεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, ποια είναι η προσωπική σας άποψη? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με το που ανέλαβε αυτή η Περιφερειακή Αρχή, το Περιφερειακό Συμβούλιο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πάρα πολύ μεγαλύτερα. Όπως βλέπετε, το προσφυγικό, ο κορονοϊός, σκεπάζουν αυτή την λειτουργία. Επομένως, για την ώρα πρέπει να αφήσουμε λίγο τις πολιτικές μας διαμάχες και τις κόντρες και τα προσωπικά μας λίγο παράμερα και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται χωρίς όξυνση, γιατί είδατε τι έγινε και στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που είχαμε τεράστια προβλήματα. Εδώ δεν τα είχαμε. Θα μπορούσαμε όμως κάποιοι να ρίξουμε λάδι στη φωτιά και να δημιουργήσουμε προβλήματα που δεν έγιναν. Επομένως, η περίοδος είναι αρκετά δύσκολη. Νομίζω θα έχουμε τις ευκαιρίες μας να διακυβιστούμε σε άλλες υποθέσεις. Ναι. Όπως θα παρατηρήσατε, εμείς βάλαμε πλάτη όσον αφορά και τη γέφυρα του Μάκαρη. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ολόκληρο σάλο. Σίγουρα υπήρξε για μένα προσωπικά μια ευθύνη ότι αυτή η γέφυρα έπρεπε να κλείσει πολύ νωρίτερα. Τέλος πάντων, όποιος πήρε αυτό το ρίσκο, το πήρε, ήταν τυχερός, ήξερε τι έκανε. Δεν είχαμε θύματα. Επομένως, ό,τι έγινε ανήκει στο παρελθόν. Βάλαμε πλάτη στην Οικονομική Επιτροπή. Θα μπει ο στρατός. Ήταν και μια πρόταση που κάναμε και εμείς. Επομένως, συμφωνούμε σε αυτό. Το νησί δεν μπορεί να κοπεί στα δύο. Και επομένως, όπως καταλαβαίνετε, οι διαξυφισμοί δεν είναι της παρούσας. Δεν είναι της παρούσης. Ναι, αλλά θα σας έλεγε κανείς, κύριε Κουνάκη, θα προβοκώ τώρα, ότι εντάξει, δεν είναι της παρούσης, αλλά προηγήθηκαν και 5 ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή, εδώ πανηγυρίζουμε ότι κλείσαμε τη γέφυρα. Πανηγυρίζει, δηλαδή, εγώ κατανοώ. Σωστή. Αν μου πείτε για τη γέφυρα. Αποφασίσει από τον κύριο Χατζημάρκο να κλείσει τη γέφυρα. Αλλά εδώ είχαν προηγηθεί 5 χρόνια με το πρόβλημα να είναι πάνω στο τραπέζι. Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα. Και αποδεικνύεται, έτσι αποδεικνύεται. Γιατί κοιτάξτε τώρα, αυτή είναι η αλήθεια, ότι εμείς οφείλουμε να κάνουμε και κριτική. Αποδεικνύεται ότι σχεδόν δεν είχε γίνει τίποτα. Όλες οι διαδικασίες κινήθηκαν αφού έπεσε η γέφυρα. Όπως σας έχω πει, υπήρξε ένα έγγραφο το οποίο έλεγε ότι δεν πρέπει να περνάνε τα βαρέα οχήματα και αυτό είχε πάει μόνο στο στρατό. Ναι. Και σας λέω ότι ένα χρόνο πριν αυτή η γέφυρα έπρεπε να είχε κλείσει. Ναι. Αν θέλουμε όμως απόλυτα ειλικρινείς, έπρεπε να έχει γίνει συντήρηση εδώ και 15-20 χρόνια. Δηλαδή, κάποιος, η Περιφερειακή Αρχή, η εκάστοτε Περιφερειακή Αρχή, έπρεπε να αναλάβει να συντηρεί και αυτό το έργο. Όπως όμως καταλαβαίνετε, όταν συντηρείς κάτι, δεν φαίνεται το έργο που κάνεις. Ναι. Όταν πέσει, όταν δημιουργεί το πρόβλημα και εσύ το ξαναφτιάξεις, τότε παίρνεις και τον έπαινο. Θα μου πείτε, θα ήθελε κανείς. Δηλαδή, μου λέτε ότι. Δεν ήθελε κανείς να πέσει. Ναι, δεν λέω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, απλά, ναι. Σίγουρα, όταν δείχνεις έργο, ναι. Όταν καταστρέφεται και το ξαναφτιάχνεις, τότε φαίνεται το έργο σου. Όταν το συντηρείς, γενικά, δεν φαίνεται το έργο που κάνεις. Ναι, και αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν συντηρούμε πολλά πράγματα. Ναι, αλλά οι 5 χρόνια. Ήταν η νυν Περιφερειακή Αρχή. Εντάξει, ήταν και αυτή η Περιφερειακή Αρχή, ήταν και του κύριου Μαχαιρίδη που θα Καλά, μπορούσε εντάξει, να ασχοληθεί. Βεβαίως. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ δεν έχει ευθύνη ναι, μόνο ένα. Θα γυρίσουμε πίσω όμως στον παρελθόν. Εδώ μιλάμε για μια διαχείριση που έγινε τα τελευταία 5 εδώ, χρόνια όμως, από την νυν Περιφερειακή Αρχή. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα τι ισχύει, ότι ναι. Κανείς δεν ασχολείται με τη συντήρηση. Γι' αυτό πολλά πράγματα κάποια στιγμή καταστρέφονται. Δηλαδή, έχει χρόνια αυτό. Αυτή η νοοτροπία που έχουμε να μην συντηρούμε τα πράγματα. Μας οδήγησε σε αυτό το γεγονός. Απ' την άλλη, θα σας έλεγα ότι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η γέφυρα της Κρεμαστής, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Ναι. Τι στη γέφυρα του Μάκαρη βάλαμε όλη πλάτη, ναι να προχωρήσει, ναι να γίνει. Το νησί δεν μπορεί να κοπεί στα δύο. Η οικονομία του νησιού θα είχε τεράστιο πρόβλημα αν ήταν κομμένο στα δύο. Από εκεί όμως, από τη γέφυρα της Κρεμαστής, πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δίδυμη γέφυρα θα ανοίξει για λίγο καιρό από κάτω. Θα βάλουμε σηματοδότη. Αυτό το πράγμα είναι αυτή τη στιγμή που καίει αρκετό κόσμο. Ναι. Τι βγήκε από την τελευταία συνεδρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δηλαδή, ποια είναι η ενημέρωση? Εμείς θέλουμε να το φέρουμε σαν θέμα. Κάποια στιγμή υπήρχε μια μελέτη που θα έκανε η Γνατία Οδός. Δεν ξέρουμε πού έχει φτάσει. Δεν ξέρουμε τις προθέσεις ακόμα. Αν θα γίνει η γέφυρα, αν θα κλείσει εκείνος ο δρόμος. Πρέπει κάποιος να. Μόνο ο κύριος Χατζημάκος μπορεί να μας δώσει σαφείς απαντήσεις και θα τις ζητήσουμε να μας πει ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Ένα λεπτό, κύριε Κουνάκη. Ο κύριος Χατζημάκος, όταν ελήφθη η απόφαση, και σωστός ελήφθη, έτσι, μέσα στον χειμώνα, να κλείσει τη ραδική διάβαση, αυτό το οποίο ανακοινώθηκε, επισήμωσε ότι κλείνει διαπαντός. Δηλαδή ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το κάτω διάζωμα της ραδικής για να περνάμε.
Και έγινε εκεί, δόθηκε η κυκλοφορία μέσα από την παράκαμψη. Αυτό λέει ο κ. Χατζημαρκάκης. Άμα δείτε και την παράκαμψη, η δεύτερη παράκαμψη έχει πολλά προβλήματα. Ο δρόμος είναι αλλά αυτό αφορά και τον αδείμο τη ζώδου ουσιαστικά. Ναι, αλλά τώρα θα υποδεχτούμε τόσο κόσμο, δεν είμαστε μεταξύ μας που να το αντέχουμε. Και όπως έχετε δει, και αρκετοί έμποροι εκεί πέρα στην Κρεμαστή υποφέρουν. Δηλαδή, εδώ πέρα κλείσανε και κάποιες επιχειρήσεις. Επειδή αντέδρασαν οι έμποροι από την Κρεμαστή. Και αργήσατε κι εσείς να το ακούσετε. Εγώ καταλαβαίνω ότι η Περιφερειακή Αρχή ασκεί διοίκηση. Μήπως κι εσείς αργήσατε να ακούσετε το καμπανάκι της τοπικής κοινωνίας. Κοιτάξτε να δείτε, το καμπανάκι της τοπικής κοινωνίας από τη στιγμή που και το Συμβούλιο της Κοινότητας δεν το έχει σηκώσει, το σηκώσανε κάποιοι εμπόροι, νομίζω ότι το ακούσαμε αρκετά καλά. Την ώρα τουλάχιστον που έγινε θέμα, έτσι, γιατί όταν και το ίδιο... Αλλά να σας πω κάτι τώρα, τα συμβούλια και οι πρόεδροι και ενώ η διοίκηση ανήκει και σε συγκεκριμένες παρατάξεις. Αυτό δεν το εξετάζουμε δηλαδή. Θέλετε να πείτε ότι κάποιοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Θέλω να πω ότι καμιά φορά το συμβούλιο έχει μία άλλη άποψη. Έχεις μία κοινωνία η οποία ξεσηκώνεται. Η οποία βγαίνουν οι έμποροι, διαμαρτύρονται ο κόσμος. Η εικόνα δεν είναι καλή. Τι να το κάνω εγώ αν δεν πάρει απόφαση το τοπικό συμβούλιο. Χρειάζεται δηλαδή. Για εσάς, για τους περιφερειακούς συμβούλους. Σίγουρα, όταν και το τοπικό συμβούλιο συνδράμει, βοηθάει πολύ την κατάσταση. Έτσι. Όταν το τοπικό συμβούλιο που είναι εκλεγμένο. Εάν δεν θέλει να συνδράμει, ή αν έχει πλάτη, ότι παρακαλώ, μη σηκώσει το θέμα. Ότι πρέπει να βρεθεί. Και εγώ θα κάνω το χατήρι, τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση εκεί πέρα για τη γέφυρα της Κρεμαστής. Το συζητάμε τόσο καιρό. Όπως βρέθηκε λύση και για τη γέφυρα του Μάκαρη, μπορεί να βρεθεί και λύση για τη γέφυρα της Κρεμαστής. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, θα γυρίσουμε στο θέμα, να πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με τον κύριο Παναγιώτη Κουνάκη. Thank you.